Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αποφάσισαν ανακριτές και εισαγγελείς. Η ίδια απόφαση ελήφθηκε για τον πυρηνάρχη της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκαια, Γιώργο Πατέλη, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στη Γαδά μέχρι να μεταφερθούν στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μιχαλολιάκος φέρεται να είπε πως η δίωξή του είναι πολιτική. Αποδοκίμασε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, όπως και τη βία συνολικά, ενώ επισήμανε στους ανακριτές πως δεν είναι ναζιστής. Προσπάθησε επίσης να πείσει τους δικαστές πως η Χρυσή Αυγή διαθέτει μόνο κοινοβουλευτική δράση και πως δεν γνωρίζει εάν τα μέλη του κόμματος έχουν παραβατική συμπεριφορά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης από την πλευρά του χαρακτηρίζει την προφυλάκηση του κυρίου Μιχαλολιάκου ως άδικη και αντισυνταγματική, υποστηρίζοντας ότι έχει υπαγορευτεί από ξένα κέντρα εξουσίας. Κάνει επίσης λόγο για την πιο άθλια σκευωρία της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος εις βάρος της Χρυσής Αυγής, καθώς και για άθλια και παράνομη μεθόδευση. Αυτό μετανάστες, λέμε δεν μας αφορά. Κατά λάθος εξεπίτηδες που λέει και ο κρατής εδώ στο μήνυμά του. Το δυστύχημα αυτό. Ο αριθμός που φέρεται να είναι του κυρίου Μιχαλολιάκου είναι ο αριθμός των κεντρικών γραφείων του κόμματος. Η απόφαση δηλαδή βασίζεται σε ένα παράλογο σκεπτικό πως όποιος καλεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μιλάει υποχρεωτικά με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Σαν να λέμε πως όποιος καλεί στη Συγκρού μιλάει με τον κύριο Σαμαρά και όποιος καλεί στη Χαριλάου Τρικούπη μιλάει με τον κύριο Βενιζέλο. Η προφυλάκηση είναι παντελώς άδικη, είναι αντισυνταγματική και έχει υπαγορευτεί από ξένα κέντρα εξουσίας. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, είναι ενωμένη, είναι ισχυρή, θα συνεχίσει τον νόμιμο πολιτικό της αγώνα. Σας ευχαριστώ. Αυτό επιβεβαιώνεται, αυτό θα φανεί και στην πράξη. Θα φανεί και στην πράξη και η αλήθεια θα λάμψει. Καλημέρα. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος και Νίκος Μίχος, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ προφυλακιστέως κρίθηκε ο Γιάννης Λαγός. Στον Κορυδαλό θα οδηγηθεί και η 39χρονη ανθυπαστυνόμος, η οποία υπηρετούσε στην ασφάλεια και φέρεται να εμπλέκεται σε αξιόπινες πράξεις μελών της Χρυσής Αυγής. Επισοδιακή ήταν η αναχώρηση από τα δικαστήρια των μελών της Χρυσής Αυγής που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Προκαλέσει στην κοινή γνώμη και τον πολιτικό κόσμο της χώρας το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος και Νίκος Μίχος, ενώ στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα μόνο ο βουλευτής Γιάννης Λαγός. Στον Ηλία Κασιδιάρη επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, ενώ ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε και στους Παναγιώταρο και Μίχο. Οι τρεις βουλευτές αναχώρησαν μαζί μεταξύ από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βγαίνοντας, φώναζαν «Ζήτω η δημοκρατία σας», σπρώχνοντας και βρίζοντας όσους δημοσιογράφους προσπάθησαν να τους πλησιάσουν. Μπαίνοντας στο ταξί, ο Νίκος Μίχος φώναξε στους παρευρισκόμενους ότι μόνο νεκρούς θα μας νικήσετε. Κατά την πολύωρη απολογία του, ο Ηλίας Κασιδιάρης υποστήριξε ότι διώκεται πολιτικά, διότι με τη φημολογούμενη υποψηφιότητά του για δήμαρχος της Αθήνας, η Χρυσή Αυγή θα έπαιρνε μεγάλα ποσοστά και ήθελαν να τον κοντίνουν. Πρόσθεσε ότι το όνομά του δεν αναφέρεται σε τηλεφωνική συνομιλία και ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εις βάρος του. Ερωτώμενος για τα οικονομικά της οργάνωσης, αρνήθηκε ότι χρηματοδοτείται από οποιοδήποτε επιχειρηματία. Απανωτές ερωτήσεις δέχτηκε και για το περιεχόμενο των καταθέσεων των δύο προστατευόμενων μαρτύρων. Διέψευσε κατηγορηματικά
ουσιαστικά, κυρίως τα όσα είπε για τα τάγματα εφόδου. Ο προστατευόμενος μάρτυρας υποστήριζε ότι είναι μειωμένης ηθικής πρώην στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που πληρώθηκε από δημοσιογράφο και ότι είχε εκδιωχθεί από τη Χρυσή Αυγή. Για τις συνομιλίες οι οποίες τον εμφανίζουν ως εκπαιδευτή των ταγμάτων εφόδου, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν τέτοια τάγματα, ούτε ο ίδιος έχει τέτοιο ρόλο σε αυτά. Ο Παύλος Σαράκης, συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη, μιλώντας για την απελευθέρωση του πελάτη του, εξήγησε ότι πρόκειται για θετική απόφαση. Αναφερόμενος στην απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να το διαγράψει, τη χαρακτήρισε ως ανόητη και άδικη και πρόσθεσε πως υπήρχαν πιέσεις να μην αναλάβει την υπόθεση, όμως εκείνος ως δικηγόρος δεσμεύεται από τη δεοντολογία. Μάλιστα, ο κ. Σαράκης φέρεται να δήλωσε ότι μετά την απόφαση των ανακριτών για τον πελάτη του, επιφυλάσσει μια έκπληξη για τον Πρωθυπουργό. Θέλω από την καρδιά μου να συγχαρώ τους Έλληνες δικαστές που στάθηκαν απέναντι σε σκοπιμότητες. Απέδειξαν ότι συνεχίζει η δικαιοσύνη να αποτελεί την διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Λίγο πριν τις 8 το πρωί της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η απολογία του βουλευτή Γιάννη Λαγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Λαγός κατέθεσε ότι τα απανωτά τηλεφωνήματα που έκανε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν για να ενημερωθεί σχετικά με το τι είχε συμβεί. Ο προφυλακιστέος Γιάννης Λαγός, μεταξύ άλλων, δήλωσε στον ανακριτή: «Είμαστε Έλληνες εθνικιστές και όχι Ναζί. Μας ενδιαφέρει το καλό της Ελλάδας». Ο βουλευτής ανέφερε στον ανακριτή πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα, μίλησε για πολιτική δίωξη, ενώ εξήγησε ότι αναγνωρίζει μόνο το καταστατικό του κόμματος, όπως αυτό κατατέθηκε στις αρχές το 2012. Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, η προφυλάκηση του Γιάννη Λαγού ήταν μονόδρομος, καθώς τα στοιχεία συνδέουν άμεσα το βουλευτή με την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου. Και ο κατηγορούμενος Ηλίας Παναγιώταρος, κατά την απολογία του, φέρεται να έκανε λόγο για ψευδομάρτυρες και κατασκευασμένες κατηγορίες που στόχο έχουν την πολιτική του δίωξη. Προσαγόμενος στο ανακριτικό γραφείο φώναξε: «Είμαστε καθαροί σαν κρίσταλα». Είπε επίσης ότι το σε βάρος του κατηγορητήριο είναι αστείο, ενώ χαρακτήρισε τυχαία τα γεγονότα που εμφανίζονται στις δικογραφίες και το συνδέουν με εγκληματικές ενέργειες. Κατέθεσε ότι το τηλεφώνημα που έλαβε από τον Γιάννη Λαγό στις 9 το βράδυ, 3 ώρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ήταν κάτι σύνηθες, καθώς έχει τακτική επικοινωνία με όλους τους συνάδελφους βουλευτές. Το Γιώργο Ρουπακιά, δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, είπε πως δεν τον γνώριζε. Δήλωσε μάλιστα πως τον είχε δει σε 2-3 φωτογραφίες από εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Με αφορμή τις δηλώσεις περί δικαίωσης των κατηγορουμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής που αφέθηκαν ελεύθεροι, δικαστικές πηγές συνιστούν χαμηλούς τόνους. Τονίζουν ότι οι τρεις βουλευτές δεν απόλυσαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι η επιβολή περιοριστικών όρων έχει συγκεκριμένη νομική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν εκλείψει τα στοιχεία βάσει των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μάλιστα, επισημαίνουν πως τα στοιχεία αυτά θεωρούνται δεμένα, όμως οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι δεν κρίθηκαν ύποπτοι φυγής ούτε ύποπτοι διάπραξης νέων αδικημάτων, καθώς είναι πλέον γνωστά πρόσωπα και γεγονότα, όπως οι μεταξύ τους διασυνδέσεις. Με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα συνελήφθη την Τρίτη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ο πρώην διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος κατηγορείται πως επί χρόνια συνεργαζόταν με τη Χρυσή Αυγή. Πρόκειται για έναν 52χρονο αστυνομικό υποδιευθυντή, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση εξουσίας, κατοχή και εμπορία όπλων, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση κατά εξακολούθηση, λαθρεμπορία, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα. Στα σπίτια του αξιωματικού της Ελλάς, στην Αθήνα και στα Γιάννενα, βρέθηκαν πολλά όπλα, χρήματα και άλλα πιστήρια, μεταξύ των οποίων και ποσότητα ναρκωτικών. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής υπηρετούσε ως διοικητής του ΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα μέχρι το 2011 και στη συνέχεια πήρε μετάθεση στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Πληροφορίες από την Ελλάς αναφέρουν ότι ο αξιωματικός, εκτός των άλλων, είχε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή στον Άγιο Παντελεήμονα, στην οποία παρέπεμπε Έλληνες που πήγαιναν να καταγγείλουν προβλήματα με αλλοδαπούς, ενώ υποβάθμιζε καταγγελίες αλλοδαπών για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος τους. Ο υποδιευθυντής τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η ανθυπαστινόμος που ήταν κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της στην οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
Πρόκειται για το βαθύ λαρύγγι της οργάνωσης στο τμήμα ασφάλειας Πειραιά, η οποία μεταξύ άλλων φέρεται να ενημέρωνε το νεοναζιστικό κόμμα για τις καταγγελίες που γίνονταν εις βάρος τους, ενώ στο σπίτι της βρέθηκε ένα μικρό οπλοστάσιο έπειτα από έρευνα. Την έκπληξη του Πρωθυπουργού όταν πληροφορήθηκε την απόφαση της μη προφυλάκησης των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής παραδέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Επισήμανε ωστόσο πως οι δηλώσεις που έκανε χθες ο ίδιος, ότι η δικαιοσύνη δηλαδή πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη να επιτελέσει το έργο της, απηχούν και τις απόψεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική δικαιοσύνη, επισημαίνουν την ανάγκη για απομόνωση του νεοναζισμού και καλούν την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Σε το Μέγαρο Μαξίμου, μετά την προσωρινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε από την Αμερική ότι υπάρχει η βούληση της κυβέρνησης να συντρίψει τον εξτρεμισμό. All of the leading members of the neo-Nazi group Golden Dawn have already been arrested and are being prosecuted. Their leader also. We are dedicated in completely eradicating such a shame. Φιδωλός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου σε σχόλιο του για την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι υπόωρους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η ποινική προδικασία είναι μόλις στην αρχή της και δεν χρειάζεται να γίνει κανένα σχόλιο, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπογράμμισε πάντως ότι το κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο απέναντι στον ναζισμό και τους εκφραστές του είναι δεδομένο και αραγές. Στρατηγική ήττα της κυβέρνησης χαρακτήρισε την απόφαση της δικαιοσύνης για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, μιλώντας στον Α989, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος. Δεν σας κρύβω ότι η κυβέρνηση υπέστη μια, ξέρετε, στρατηγική ήττα. Κοινωνικά δηλαδή νομίζω ότι η κυβέρνηση ωφελήθηκε από αυτό. Κανένας δεν πρέπει να βιάζεται, διότι δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη δικαστική κρίση, παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος στην εισαγωγική του ομιλία στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός του. Θα συνιστούσα σε όλους να μην βιάζονται. Δεν υπάρχει καμιά ολοκληρωμένη δικαστική κρίση. Τα πράγματα εξελίσσονται. Από τις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και πως πιστεύει ότι θα κινηθεί πέρα και έξω από σκοπιμότητες. Η προσπάθεια να απομονωθεί και να εξαρθρωθεί, αν θέλετε, το ναζιστικό εξάμβλωμα δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη και τις κατασταλτικούς μηχανισμούς. Είναι και μία, αν θέλετε, πρωτίστως ιδεολογική, πολιτική και ηθική μάχη την οποία έχουμε μπροστά μας να δώσουμε και εμείς σε αυτή τη μάχη θα πρωτοστατήσουμε. Την εμπιστοσύνη του στην δικαστική εξουσία εξέφρασε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Θα παραμείνουμε αμέτωχοι στο έργο το οποίο επιτελεί η ελληνική δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε να την εμπιστευόμαστε και ζητάμε και από την κυβέρνηση αλλά και από τους διάφορους παράγοντες, τους παρακυβερνητικούς, να σταματήσουν να εμπλέκονται στο έργο της δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας και οι ανακριτές αποφάσισαν από ανεξάρτητη θέση, τόνισε ο Φώτης Κουβέλης, ερωτηθείς για την απόφαση της δικαιοσύνης να αφαιθούν ελεύθεροι οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Από ανεξάρτητη θέση αποφάσισαν ο εισαγγελέας και οι ανακριτές την μη προφυλάκηση των συγκεκριμένων στελεχών βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Η προφυλάκηση δεν είναι προκαταβολή ποινής. Ερωτηματικά δημιουργεί σύμφωνα με το ΚΚΕ η απόφαση αποφυλάκησης των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Το ΚΚΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και επιμένει στην ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες, δολοφονίες, ξυλοδαρμούς, επιθέσεις σε βάρος Ελλήνων και μεταναστών εργατών και άλλων αυτού του ναζιστικού μορφώματος. Κανένας εφησυχασμός. Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής δεν είναι μόνο δικαστικο-νομικό ζήτημα. Ο ίδιος ο λαός
να πρωτοστατήσει για την απομόνωσή της. Την καταδίκη της εξέφρασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών για την επίθεση που δέχτηκαν σήμερα εργαζόμενοι στον τύπο από βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Οι λεονταρισμοί με φράσεις όπως «θα σταματήσουμε μόνο με σφαίρες» αποκαλύπτουν τις εγκληματικές προθέσεις τους, αλλά δεν πτωούν κανένα εργαζόμενο στον τύπο. Η μοίρα τους είναι προδιαγεγραμμένη με την πλήρη απομόνωσή τους από τον ελληνικό λαό και τον πολιτικό κόσμο. Η ΠΟΕΣΥ καλεί τους δημοσιογράφους να συνεχίσουν άφοβα τα ερευνητικά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που αφορούν τις εγκληματικές, απάνθρωπες και αντιδημοκρατικές δράσεις του νεοναζιστικού μορφώματος, τηρώντας πιστά τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για ελεύθερη και αντικειμενική ενημέρωση. Αισιόδοξος για τη θετική έκβαση των θυσιών που καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έχει τιμώνει αξιόπιστη πρόταση εξόδου από την κρίση. Την ίδια ώρα από τις Βρυξέλλες, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τα δύο κόμματα της κυβέρνησης ότι υιοθετούν τη συνταγή της εξαθλίωσης για τους Έλληνες. Now just a year later, things have drastically changed. Nobody talks about Brexit anymore. Everybody agrees that Greece is an integral part of the Eurozone. And instead of Brexit, most people now talk about Greek recovery. The recovery expected to start early next year after six consecutive years of recession. What's more, Greece has stabilized internally, both economically and politically, and it is an anchor of stability in the middle of a rapidly destabilizing region. Η ευρωπαϊκή λύση που προτείνουμε αφορά μια διάσκεψη ευρωπαϊκή για το χρέος, προκειμένου να βρεθεί μέσα από τη διαγραφή μεγάλου μέρους του, μέσα από μορατόριουμ στην αποπληρωμή των τόκων και ρήτρα ανάπτυξης, που θα αφορά βεβαίως όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλες τις χώρες της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα δίνει προοπτική, που θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες αυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να μπορέσουν να ξαναβγούν στις αγορές και να πάψουν να χρεώνουν τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Φυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν οι Βρετανικές αρχές των 8 πανεπιστημίων που θίγονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Κατατέθηκαν σήμερα από τα 8 πανεπιστήμια, Εθνικό και Καποδιστριακό, Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής της εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι, είναι το αίτημα φυσικά των πανεπιστημίων. Την ίδια ώρα μαζικά προσφεύγουν στο ΣΤΕ και υπάλληλοι όλων των κλάδων που πλήττονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Από μέρα σε μέρα, οι 22 εκπαιδευτικοί που δικαιώθηκαν έστω και προσωρινά από το διοικητικό εφετείο της Αθήνας περιμένουν κλήση από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να παρουσιαστούν στα σχολεία που υπηρετούσαν πριν οι ειδικότητές τους καταργηθούν με ξαφνικό θάνατο και βρεθούν διαθέσιμοι στον προθάλαμο της απόλυσης. Και αποφασίσαμε να κινηθούμε πλέον και δικαστικά, θεωρώντας ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε το άδικο που είχαμε υποστεί. Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή που αναστέλει την εφαρμογή των διαπιστωτικών πράξεων βάσει των οποίων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι 22 καθηγητές τεχνολογικής εκπαίδευσης που προσέφυγαν ομαδικά. Έως ότου εκδικαστεί και η αίτηση ακύρωσης, όχι μόνο επιστρέφουν στα σχολεία τους, αλλά θα παίρνουν το μισθό τους κανονικά. Αυτή η διαθεσιμότητα έγινε χωρίς καμία αιτιολόγηση εκ μέρους του κράτους. Μάλλον δόθηκαν κάποιες ανυπόστατες δικαιολογίες, ότι μπορούμε να δουλέψουμε εμείς αυτοί οι κλάδοι στον ιδιωτικό τομέα ή ότι ήδη κάποιοι δούλευαν και διάφορες άλλες τέτοιες φεδρές για μένα δικαιολογίες. Άλλοι δύο εκπαιδευτικοί που προσέφυγαν ατομικά έχουν εξαιρεθεί προσωρινά. Οι σχολικοί φύλακες επίσης έχουν κερδίσει στο πρωτοδικείο τις πρώτες αιτήσεις αναστολής της διαθεσιμότητάς τους. Έχουν επιστρέψει μάλιστα στην εργασία τους σχολικοί φύλακες από 4 δήμους της Αττικής. Αναμένεται επίσης απόφαση για τις αιτήσεις ακύρωσης των σχολικών φυλάκων των Δήμων Αγίων, Αναργύρων και Καματερού. Η διαθεσιμότητα ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να ακυρωθεί στην πράξη, αφού ακολουθεί μπαράζ ομαδικών προσφυγών. Και
αφορά επίσης και τους δημοτικούς αστυνομικούς και οποιοδήποτε άλλος μόνιμος δημόσιος υπαλλήλος, οι οποίοι θα τεθούν στο μέλλον σε ερευνηματικά. Τις εισαγγελικές αρχές επιστρατεύει για άλλη μια φορά ο Υπουργός Παιδείας ως διαιτητή, προεξοφλώντας 7 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δεν θα στείλουν στο ΑΣΕΠ τις λίστες με τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Με έγγραφο αίτημά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και σε 6 εισαγγελίες πλημελιωδικών ανά την Ελλάδα, ζητεί να εκδώσουν παραγγελία για την άμεση και πριν τις 10 Οκτωβρίου χορήγηση των πινάκων. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία τίθενται εν κινδύνο εν ώψη της κατάστασης και της κλιμάκωσης, έτσι όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον με τις τελευταίες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας. Την ίδια ώρα, οι διοικήσεις των 8 πανεπιστημίων που πλήττονται από τη διαθεσιμότητα κατέθεσαν αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής της εφαρμογής της κοινή υπουργικής απόφασης, με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα 1.349 υπάλληλοι των πανεπιστημίων και αναμένουν πιθανή προσωρινή διαταγή πριν τις 9 Οκτωβρίου που λήγει η προθεσμία για τις ονομαστικές λίστες. Θέλω να ρωτήσω πώς εγώ θα μπορώ να έχω κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πανεπιστήμιο μας. Όταν οι 6 από τους 7, δεν ξέρω ποιοι βεβαίως θα είναι αυτοί οι 6, θα αποχωρήσουν. Δεν γνωρίζω πώς θα μπορέσω να προσφέρω εγγραφές και μάλιστα με ταχύ τρόπο, όταν στην ηλεκτρονική γραμματεία του Πανεπιστημίου θα μου παραμείνει ένας υπάλληλος. Και επίσης στις γραμματείες των τμήματων θα μείνουν οι μισοί υπάλληλοι από τους αυτή τη στιγμή. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ζητώντας την ακύρωση του κλεισίματος των 8 νοσοκομείων και της διαθεσιμότητας του υγειονομικού προσωπικού. Μάλιστα, τώρα. Εκτείναξη της ανεργίας στο 34% έως το 2016 αναμένει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σε έρευνα που εκπώνησε αναφέρεται ότι από τον Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα έχουν χαθεί περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης, Νίκη Χατζηδημητρίου. Πραγματικά η οδυνηρή πραγματικότητα δεν αλλάζει από ό,τι φαίνεται για την ανεργία και για τους ανθρώπους, για τους πολίτες της χώρας. Τονίζεται ότι το 27,4% που καταγράφηκε ως ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Μάρτιο από την Ελστάτ είναι το υψηλότερο που έχει υπάρξει τα τελευταία 30 χρόνια σε χώρα του δυτικού κόσμου. Το Ινστιτούτο λοιπόν υποστηρίζει ότι η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα θα εξακολουθήσει να έχει οδυνηρές συνέπειες στο ΑΕΠ αλλά και στην απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα εκτιμάω ότι η εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου ανάλογο με το σχέδιο Marshall με χρηματοδότηση από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα, την ελληνική οικονομία, σε τροχιά ανάκαμψης. Να προσθέσουμε ότι την ίδια ώρα αυστηρότερα γίνονται από τη νέα χρονιά τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, με τις αλλαγές να επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τους εποχιακά εργαζόμενους. Οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν στην αρχή της φετινής χρονιάς και με βάση την νομοθεσία το δεύτερο κύμα αλλαγών θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2014. Να πούμε τι εννοούμε συγκεκριμένα για την επόμενη χρονιά. Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Είναι που έπαιρναν εκατομμύρια, προσθέτω εγώ, οι άνεργοι. Έπαιρναν τόσα πολλά λέει, χρήματα στο επίδομα και τώρα, θα γίνει και αυστηρότερο. Λοιπόν, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400 τα ημερήσια επιδόματα, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, θα προστίθεται οι μέρες επιδότησης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τέσσερα χρόνια που προηγήθηκαν, ενώ από την αίτηση που έχει γίνει. Δηλαδή, όπως αναφέρει συγκεκριμένα η εφημερίδα Το Έθνος, σε περίπτωση που μέσα στην τετραετία ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 400 ημερήσιων επιδομάτων, θα μπορέσει να επιδοτηθεί. Η επιδότηση θα είναι ανάλογη με τις ημέρες που απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση των 400. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνουμε πιο χρηστικοί. Σε περίπτωση που η επιδότηση αρχίζει από 3 Ιανουαρίου του 2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει ο άνεργος, το συγκεκριμένο διάστημα δικαιούταν 12μηνη επιδότηση, δηλαδή 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Για το συγκεκριμένο ασφαλισμένο ελέγχεται πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας χορηγήθηκαν από τις 3 Ιανουαρίου του 2010, δηλαδή 4 χρόνια πριν, μέχρι δηλαδή τις 3 Ιανουαρίου του 2014. Σε περίπτωση που έχει πάρει 350 ημερήσια επιδόματα,
Ο αριθμός αυτός αφαιρείται από το 400, που είναι το νέο όριο. Δηλαδή, θα περιοριστεί σε 50 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί των 300 που ήταν να πάρει. Επίσης, φέτος δεν δικαιούται επίδομα ανεργίας ο άνεργος που έχει πάνω από 450 ημέρες επιδότησης την τελευταία τετραετία. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν τους εποχικά εργαζόμενους, όπως είπαμε, που χάνουν το δικαίωμα επιδότησης αν ξεπεράσουν το πλαφόν που έχει τεθεί. Το πλαφόν, είπαμε ότι είναι 400 ημερήσια επιδόματα στην τετραετία. Οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις θέτουν νέους περιορισμούς και νέα μέτρα τελικά, έστω και εμέσως. Και φυσικά βλέπουμε ότι οι άνεργοι περισσεύουν και τα επιδόματα περιορίζονται. Έτσι. Λοιπόν, μένεις μαζί μας, γιατί έχουμε και μία άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη λιτότητα που έχει επιβληθεί από το Βορρά στο Νότο και τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για όλο αυτό που εξελίσσεται και δεν έχει τέλος στην γυραιά Ήπειρο. Προς το παρόν να πάμε σε ένα οικονομικού περιεχομένου θέμα, γιατί μεγαλώνουν οι λίστες των ανέργων, μεγαλώνουν όμως και οι λίστες αυτών που δεν έχουν χρήματα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις οφειλές τους. Με ένα νέο νόμο που προωθείται και θα ισχύσει σύντομα, θα μπορεί ένας οφειλέτης, αντί του ποσού που οφείλει, να παραχωρεί την ακίνητη περιουσία του, ανεξάρτητα βέβαια από την αντικειμενική της αξία. Στην προώθηση σχεδίου νόμου, μετά από παρότρινση της Τρόικας που θα απαγορεύει τη μεταβίβαση ακινήτου εφόσον δεν έχει καταβληθεί ο ενιαίος χώρος ακινήτων, φέρεται να προχωράει η κυβέρνηση επιχειρώντας την αύξηση του δείκτη πραξιμότητας του ενιαίου χώρου ακινήτων που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η μεταβίβαση ακινήτου χωρίς να έχει καταβληθεί ο ενιαίος χώρος ή άλλος χώρος, με την προϋπόθεση ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλει και τα χρέη του πολιτή και αρχικού οφειλέτη. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν να πληρώσουν τον ενιαίο φόρο θα μπορούν να το χωρίσουν στο ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να γλιτώσουν τις ποινικές διώξεις. Ωστόσο, στην περίπτωση μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στο ελληνικό δημόσιο, η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και του οφειλόμενου φόρου θα πηγαίνει υπέρ του δημοσίου και δεν θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου η σύνταξη συμβολαίου με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ακινήτου, αν δεν έχει επισυναυθεί από το συμβολαιογράφο πιστοποιητικό φορολογικής διοίκησης ότι έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Όσοι συμβολαιογράφοι αγνοήσουν τη σχετική διάταξη θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων. Στο μεταξύ, αμετακίνητη εμφανίζεται η Τρόικα και στο θέμα της πλήρους απελευθέρωσης των επαγγελματικών μισθώσεων, μία εβδομάδα μετά την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων της και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Τρόικα είχε δεσμευτεί να εξετάσει την πρόταση της ελληνικής πλευράς για μία συμβιβαστική λύση στο θέμα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τελικά γνωστοποίησε στο Υπουργείο ότι εμένει στην τοποθέτησή της για πλήρη απελευθέρωση όλων των επαγγελματικών μισθώσεων, νέων και παλαιών, με επιχείρημα ότι η προστασία που υπάρχει σήμερα δημιουργεί δισκαμψίες στην αγορά ακινήτων. Τώρα, την εκτίμηση ότι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν στο ακίνητό τους εκφράζουν 4 στους 10 ερωτηθέντες σε έρευνα της εταιρείας Mark. Η Νίκη Χατζηδημητρίου έχει όλα τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας. Να πούμε ότι ειδικότερα στην έρευνα με θέμα η τάση στην αγορά ακινήτων που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για την Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων, το 25,1% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να πληρώσετε τους φόρους που αφορούν το ακινητό σας?» Ενώ ένα επιπλέον 20,3% απαντά μάλλον όχι. Ναι, απάντησε το 18,9% και μάλλον ναι το 35,7%. Τώρα, ανησυχία εκφράζει ένα σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων για το ενδεχόμενο αδυναμίας αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου που έχει λάβει. Ειδικότερα το 10,1% απαντά όχι στην ερώτηση, εάν πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να αποπληρώσετε κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού σας δανείου στο μέλλον. Ενώ ένα 27,4% απαντά μάλλον όχι, ναι απάντησε το 29,8% και μάλλον ναι το 32,7%.
Τώρα, το 12,3% των ερωτηθέντων απαντά ότι έχει καθυστερημένες οφειλές αναφορικά με το στεγαστικό του δάνειο και το 19,9% ότι ανταποκρίνεται στις δόσεις συχνά με κάποια καθυστέρηση. Ενώ το 67,8% απάντησε ότι είναι κανονικά στην ώρα του, πληρώνει κανονικά το δάνειο. Ανταποκρίνεται του. Ακόμη. Έχει δηλαδή τα χρήματα για να το πράξει. Αξιοσημείωτο βέβαια στην έρευνα, στα ευρήματα της δημοσκόπησης, αποτελεί το γεγονός ότι το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι καλύτερα να νοικιάζει σπίτι, ενώ μόλις ένα 32,3% εκτιμά ότι συμφέρει να έχει ένα ιδιόκτητο σπίτι. Κάτι που ανατρέπει. Γινόμαστε Ευρωπαίοι. Τα πάντα. Ναι, πραγματικά. Ήμασταν η χώρα. Το θέμα τη ιδιωτικότητα. Δεν μπορώ να το πω. Ιδιοκατοίκησης, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Και τώρα μετά ξαφνικά... από δύο απανωτά Σαρδάμ. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση είναι ίδιων των Ελλήνων και ειδικά των πολιτών του Νότου. Ναι. Αυτό μάλλον με την οικονομική κρίση ανατρέπεται ως δεδομένο πλέον. Ναι, βέβαια αυτό υπάρχει γι' αυτό μια τεράστια ανάλυση, γιατί οι άνθρωποι θέλανε ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους, ναι, ναι. Για όσα είχαν περάσει τις πολύ κακές εποχές αυτοί οι άνθρωποι και θεωρούσαν πολύ σημαντικό να έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους. Αλλά να πούμε και για την έρευνα να συνεχίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις των πολιτών για την πορεία των τιμών των ακινήτων, το 65,9% εκτιμά ότι θα μειωθούν περισσότερο στη διάρκεια των επόμενων 2-3 ετών, το 19,6% ότι θα σταθεροποιηθούν και το 5,8% ότι θα αυξηθούν οι τιμές. Τώρα, στην αντίστοιχη έρευνα του 2006, το 71,1% εκτιμούσε ότι οι τιμές θα αυξηθούν και το 65,5% ότι θα υπάρξει μια βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα ακίνητα και η ουσιαστική ελάφρυνση της φορολογίας που βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Κάτι που βέβαια δεν είδαμε. Αντί να ελαφρυνθούν οι ιδιοκτήτες, επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, και ολοκληρώνοντας αυτό το εκτενές ρεπορτάζ που μας παρουσίασες, υπάρχουν και κινητοποιήσεις, έτσι δεν είναι? Έχουμε κινητοποιήσεις σήμερα εργαζομένων? Ναι, έχουμε λοιπόν κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ΕΙΑΘ στην Οδό Εγνατία πραγματοποίησαν στις 10 το πρωί τα μέλη του ΠΑΜΕ, αντιδρώντας την ιδιωτικοποίηση του νερού της πόλης. Η διαμαρτυρία έγινε στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς Μέρας Δράσης της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας για Τρόφιμα, Νερό, Στέγη και Βιβλία για Όλους. Τα μέλη του ΠΑΜΕ, να πούμε ότι ήταν εκεί και έδωσαν δυναμικό παρόν. Επίσης, να προσθέσουμε ότι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν στις 10 το πρωί μαθητές και γονείς από την περιοχή του Δρυμού, διαμαρτυρώμενοι γιατί δεν πληρώνονται οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων που μεταφέρουν τους μαθητές. Να πούμε ότι οι γονείς και οι μαθητές παρέδωσαν και μία επιστολή στον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τονίζοντάς του ότι η περιοχή του Δρυμού, από την περιοχή του Δρυμού διέρχεται η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Κιλκίης, την οποία περνούν πεζοί καθημερινά οι μαθητές, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη Εθνική Οδός κατά τους χειμερινούς μήνες καλύπτεται από στρώμα ομίχλης, που είναι δύσκολη περιοχή, σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών. Μάλιστα. Νίκη Χατζηδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στη Χριστίνα Σιγανίδου, η οποία θα μας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει στη διεθνή επικαιρότητα, στον κόσμο. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική είδηση, Χριστίνα Σιγανίδου, οικονομικού περιεχομένου. Αφορά τον Ευρωπαϊκό Νότο, αφορά τη Γυραιά Ήπειρο. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική έρευνα. Δημοσκόπηση. Είναι δημοσκόπηση που αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Είναι λιτότητας. Λιτότητας. Πόσο λοιπόν ο ένας στους δύο Ευρωπαίους, με λίγα λόγια, δεν συμφωνεί με τη λιτότητα. Δεν είναι και κάτι παράξενο. Απλώς έχουμε δημοσκόπηση που το αποδεικνύει. Είναι αποτυχημένες λοιπόν οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται από την αρχή της κρίσης. Σύμφωνα με το 51% των Ευρωπαίων, αυτά λέει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Γκάλοπ για την πλατφόρμα Debating Europe. Εκτιμούν λοιπόν το 51% των πολιτών ότι οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόστηκαν για την ανάταξη των δημοσιονομικών δεν έχουν αποτέλεσμα. Μόλις ένα 5% πιστεύει το αντίθετο, ενώ το 34% θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να πετύχουν οι πολιτικές. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα πιο αρνητικά ποσοστά καταγράφηκαν στις χώρες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στήριξης. Δηλαδή έχουμε 80% στην Ελλάδα, 68% στην Πορτογαλία και 64% στην Κύπρο. Βλέπουν αρνητικά τη λιτότητα. Το ποσοστό είναι μόλις 34% στην Ιρλανδία, η οποία ετοιμάζεται να βγει από το πρόγραμμα διάσωσης.
Την ίδια ώρα τώρα, το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις από τη λιτότητα. Τα πιο υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στη χώρα μας, κατά 94%, στην Πορτογαλία κατά 81% και στην Ισπανία κατά 80%. Να πούμε επίσης ότι μόλις το 22% εκτιμά ότι οι πολιτικές λιτότητας ωφελούν όλη την Ευρώπη, έναντι του 67% που πιστεύει ότι οι πολιτικές αυτές δεν ευνοούν παρά ορισμένα κράτη-μέλη. Και τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι μέσα σε αυτά τα κράτη-μέλη τα ευνοημένα έρχεται και η Ελλάδα, Χάρη. Αυτό είναι το... Ναι. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι η προπαγάνδα και είναι όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται... Το παιχνίδι των εντυπώσεων που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί, για να δούμε με ακρίβεια, πρώτη η Γερμανία ωφελείται κατά 77%, δεύτερη η Γαλλία κατά 48%, τρίτη η Βρετανία κατά 39%. Μέχρι εδώ μια χαρά. Ναι. Τώρα, η Ελλάδα έρχεται τέταρτη με 23% μπροστά από την Ιταλία και την Ισπανία. Μάλιστα. Γίναμε δηλαδή πλούσιοι, ζούμε σε γίναμε μια... ωφελημένοι από την κρίση. Ναι, ναι, αυτό λέω. Είμαστε πλούσιοι, ζούμε σε μια... ιδιότυπη ευημερία που μόνο εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε. Την αντιλαμβάνεται μόνο ο εξωτερικός κόσμος, έτσι. Ο εσωτερικός εδώ κόσμος δεν είναι, ανοίξει σε άλλη διάσταση. Βάζεις μία τελεία, γιατί μία από τις διαστάσεις της οικονομικής κρίσης είναι, όπως είχαμε πει, και οι οφειλές και οι υποχρεώσεις οικονομικές που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Και Χριστίνα Σιγανίδου, κυρίες και κύριοι, ειδοποιητήρια για χρέη στέλνει το ΙΚΑ σε τουλάχιστον 6.000 οφειλέτες μέσω του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Ραβασάκια όμως ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με ηλεκτρονική μορφή στέλνει και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ηλεκτρονικά ραβασάκια με τη σέσουλα που στέλνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπενθυμίζοντας την οφειλή και προειδοποιώντας για τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση που οι υποχρεώσεις παραμείνουν στα χαρτιά. Στις ηλεκτρονικές επιστολές τονίζεται ότι δίδεται περιθώριο 15 ημερών για τη ρύθμιση ή την εξόφληση της οφειλής. Στο υστερόγραφο της ηλεκτρονικής επιστολής αναδεικνύεται και ο κίνδυνος των κατασχέσεων, όπου αναφέρεται προσοχή για τις οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την ίσπραξη της οφειλής ΔΟΗ δύναται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία διοικητικά, αναγκαστικά, διασφαλιστικά και άλλα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο υπερβαίνουν πλέον τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 4,8 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων από τις αρχές του έτους. Ειδοποιητήρια για χρέη όμως στέλνει και το ΙΚΑ σε τουλάχιστον 6.000 οφειλέτες μέσω του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η κίνηση αυτή αποτελεί την έναρξη των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης που οδηγούν σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις ακινήτων λόγω της δραματικής ρύκνωσης των εσόδων του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σφυρόπουλο. Τα συγκεκριμένα σημειώματα πρόκειται να αποσταλούν σταδιακά στη διάρκεια του τρέχοντος μήνα και όσο θα προχωρούν και θα ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων από τις υπηρεσίες του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή των ιδιοποιητηρίων αποτελεί το πρώτο βήμα, καθώς όσοι οφειλέτες δεσπεύσουν να μπουν σε ρύθμιση ή να εξοφλήσουν το χρέος τους, κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Εντός 50 ημερών από τη στιγμή που λήξει η εμπρόθεσμη καταβολή μιας ασφαλιστικής εισφοράς, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των κατασχέσεων. Το κέντρο ως τώρα έχει αναλάβει την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕ, ενώ ως το τέλος του έτους θα μεταφερθούν σε αυτό και όσες οφειλές δημιουργήθηκαν σε ΟΓΑ και ΕΤΑ. Οι υπηρεσίες του κέντρου, αφού συντάξουν την απαραίτητη πράξη βεβαίωσης οφειλής, ένα μήνα μετά πρέπει να στείλουν τα σχετικά ειδοποιητήρια στους οφειλέτες. Δίνεται περιθώριο στον οφειλέτη 20 ημερών για να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι υπηρεσίες του θα ενεργοποιήσουν τη λήψη μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης. Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαχθεί σε ρύθμιση ή να εξοφλήσει την οφειλή του σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η διαδικασία ίσπραξης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Συνολικά υπολογίζεται ότι το κέντρο θα διαχειριστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπερβαίνουν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Χριστίνα Σιγανίδου και πάλι. Έχουμε πλούσια διεθνή επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε, Χριστίνα, από την Ιταλία. Και πολιτικές εξελίξεις και ζήτημα με τους μετανάστες, έτσι. Ναι, αρχικά να δούμε λοιπόν ότι με στεναγμούς ανακούφισης παρακολούθησε η διεθνής κοινότητα την αναδίπλωση του Μπερλουσκόνη, χάρη στην οποία διασώθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στην ιστάτη στιγμή. Αποφασίσαμε όχι αβασάνιστα, τον βλέπουμε να λέει, να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η θεαματική στροφή του Καβαλιέρε, που καταχειροκροτήθηκε όπως βλέπουμε, έγινε την ιστάτη στιγμή μπροστά στην εσωκομματική ανταρσία που του στέρισε τη στέριξη που χρειαζόταν για να ρίξει τους τίτλους τέλους της κυβέρνησης.
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη κάλυψε με τα χέρια το πρόσωπό του μετά την δήλωση, θα τον δούμε σε λίγο. Αυτή η δήλωση ήταν παραδοχή ήττας μπροστά στην αμφισβήτηση. Ενδεχομένως σε μία από τις τελευταίες του πράξεις στη Γερουσία, πριν ξεκινήσει την Παρασκευή η διαδικασία αποπομπής του. Ο 77χρονος Μπερλουσκόνη έριξε την ψήφο του υπέρ της κυβέρνησης που προσπάθησε να ρίξει. Είναι μια μεταστροφή ταπεινωτική για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που από θέση ισχύως βρέθηκε το τελευταίο 24ωρο να δέχεται το τελεσίγραφο του υπαρχηγού του Αντζελίνο Αλφάνο, ο οποίος ζητούσε να ψηφίσει ενωμένος ο λαός της ελευθερίας για τη συνέχιση της θητείας της κυβέρνησης. Ήδη πριν την ψηφοφορία, υπενθυμίζουμε, 23 στελέχη της δεξιάς είχαν δηλώσει ανοιχτά ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Και έτσι βλέπουμε το περίφημο πλάνο. Έτσι, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος αναγκάστηκε να επαναχωρήσει ο κύριος Μπερλουσκόνη, που είναι δεινός ακροβάτης ελιγμών. Έτσι, τα δάκρυα του καβαλιέρε. Να παραμείνουμε λοιπόν στην Ιταλία, καθώς μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο ένα πολύ τραγικό δυστύχημα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν περισυλλεγεί μέχρι στιγμής, νεκροί, κοντά στη Λαμπεντούσα της Σικελίας, μετά το ναυάγιο πλοίου που μετέφερε 500 τουλάχιστον παράνομους μετανάστες. Αυτά τα λέει το Ιταλικό πρακτορείο, ειδήσεων ANSA. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Λαμπεντούσα, το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν κάποιοι από τους επιβάτες άναψαν φωτιές στέλνοντας σήμα κινδύνου. Μάλιστα. Είναι σύνηθες το φαινόμενο στα ιταλικά νερά, έτσι, όπως και στα δικά μας, στα νερά του Αιγαίου. Είναι μια πολύ συνηθισμένη είδηση, όντως, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει επιβληθεί πρόστιμο στην Ryanair για παραβίαση. Όχι ακόμα. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ryanair θα έρθει αργότερα. Τώρα έχουμε το μείζον θέμα των προϋπολογισμού, τη χρεοκοπία. Αλλού τα φοβόμασταν και αλλού συμβαίνουν, χάρη. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα με την ηγεσία του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο για το θέμα του προϋπολογισμού. Μετά το κλείσιμο ή την υπολειτουργία πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών λόγω της αδυναμίας των δύο κομμάτων να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με άλλη μια πρόκληση, αυτή την αύξηση του ορίου του χρέους. Αν το Κογκρέσο δεν δώσει το πράσινο φως για κάτι τέτοιο, η χώρα θα κινδυνεύσει να κηρύξει στάση πληρωμών από τις 17 Οκτωβρίου, χάρη. Γεγονός άνευ προηγουμένου, που σύμφωνα με την κυβέρνηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία. Έτσι δεν λέγανε και πριν από ένα χρόνο, Χριστίνα. Και τελευταία στιγμή το σώσανε. Ναι, και είχαν βάλει και την αντίστροφη μέτρηση, μάλιστα. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Οι Ρεπουμπλικανοί πιέζουν για την αναστολή εφαρμογής της μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, υπενθυμίζουμε το γνωστό Obamacare. Αρνούνται να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, εάν δεν ανασταλεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του νόμου. Απειλούν επίσης να συνδέσουν το θέμα αυτό με το ζήτημα της αύξησης του νομίμου ορίου του χρέους των ΗΠΑ. Ο Μπαράκ Ομπάμα από την πλευρά του τονίζει ότι δεν διαπραγματεύεται το θέμα της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας. Είναι το πνευματικό του παιδί που παιδεύτηκε τόσο πολύ για να το κάνει εδώ και δύο θητείες. Και τόσο δίκαιο, έτσι. Και τόσο δίκαιο, ακριβώς. Όλη η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι πίσω του. Έχω εξοργιστεί, λέει, από τη σκέψη πως αν δεν πω σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους ότι δεν πρόκειται να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική κάλυψη, το κράτος θα παραμείνει υπό παράλυση εξαιτίας των Ρεπουμπλικανών, είπε ο Ομπάμα, χαρακτηρίζοντας τη στάση των αντιπάλων του ως ανεύθυνη. Λογικό μου ακούγεται, εντάξει, δεν έχω και πλήρη γνώση της αμερικανικής πολιτικής και των εσωτερικών συσχετισμών δυνάμεων, έτσι, αλλά είναι πολύ άσχημος εκβιασμός. Ναι, δεν υποχωρούν οι Ρεπουμπλικανοί, ό,τι και να συμβεί, σε όλους τους βαθμούς δηλαδή, πάντα προσθέτουν καινούργια εμπόδια. Το ζήτημα. Γιατί είναι ασφαλιστικές εταιρείες από πίσω, έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Χριστίνα, και το ζήτημα είναι ότι το έχουμε ξαναζήσει το σενάριο αυτό. Το ζήσαμε πριν από ένα χρόνο. Μέχρι... Με το δημοσιονομικό γκρεμό, λες. Ναι. Με το δημοσιονομικό γκρεμό που απειλούσε, υποτίθεται, τις Ηνωμένες Πολιτείες με απόλυτη χρεοκοπία. Θα ζήσουμε αντίστοιχα πράγματα μέχρι λοιπόν. 17 Οκτωβρίου. Τώρα να πάμε στη Ryanair που ανήγγειλες, μεγάλο χαστούκι για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, καθώς γαλλικό δικαστήριο την καταδίκασε σε καταβολή προστίμου 9 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και για κοινωνικό ντάμπινγκ. Ο λόγος είναι ότι η εταιρεία στα γραφεία της στη Γαλλία προσελάμβανε προσωπικό με ιρλανδικά συμβόλαια. Το ύψος των κρατήσεων, να εξηγήσουμε, για τον εργοδότη στη Γαλλία είναι 40-45%, ενώ στην Ιρλανδία το 10,75% μόλις. Με αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο εξηγεί ότι η Ryanair προέβαινε σε αθέμητο ανταγωνισμό ως προς τις άλλες αεροπορικές εταιρείες που σέβονται την εθνική νομοθεσία. Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά, δηλαδή, Χριστίνα Σιγανίδου. Γι' αυτό και έχουμε πολύ φθηνά εισιτήρια, βέβαια, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Δυσάρεστη και πολύ εντυπωσιακή, ναι. Δηλαδή, όλοι μένουμε με ανοιχτό το σταγόνι. Η απάντηση μαθαίνουμε... της φύσης, τι να πω, δεν ξέρω.
Ας δούμε λοιπόν την είδηση αρχικά. Μαθαίνουμε ότι 41 νεκροί και 1.600 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης από γιγαντιές φύκες, Χάρη, που πλήττουν την κεντρική Κίνα. Πρόκειται για την Βέσπα Μανταρίνια, που σύμφωνα με τους ειδικούς έχει γίνει πιο επιθετική εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται στην περιοχή, όπως έλεγε στα εκδείξεις της φύσης. Από την 1η Ιουλίου, 583 άτομα έχουν δεχτεί τσίβημα από τις φύκες. Οι 70 από αυτούς νοσηλεύονται ακόμα, ενώ κάποιοι από τα θύματα των επιθέσεων είπαν ότι ολόκληρα σμήνια από τις φύκες τους κυνήγησαν και τους τσίμπησαν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορές. Στην πόλη Ανκάγκ έχουν σημειωθεί περισσότερες επιθέσεις, ενώ ένας εργάτης στους οριζόνες της περιοχής, μιλώντας σε τοπικό σταθμό, ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι σφίκες με κυνήγησαν για 200 μέτρα και με τσιμπούσαν επί 3 λεπτά. Όλη αυτή την ώρα έτρεχα και καλούσα σε βοήθεια. Βλέπουμε τα πλάνα, είναι τελείως ανατριχιαστικά. Το μήκος των συγκεκριμένων εντόμων μπορεί να φτάσει στα 5 εκατοστά, παρακαλώ, δηλαδή όσο μια παλάμη, ενώ παράλληλα το τσίπημά τους είναι τόσο τοξικό που υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει αναφυλακτική αντίδραση, ακόμη και νεφρική ανεπάρκεια. Ένας από τους κύριους λόγους θανάτου αρκετών από τα θύματα. Οι αρχές της περιοχής έχουν ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους πως αν τσιμπηθούν πάνω από 10 φορές θα πρέπει να αναζητήσουν νοσοκομιακή βοήθεια, ενώ στην περίπτωση που τα τσιμπήματα ξεπεράσουν τα 30 θα πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε ειδική θεραπεία. Οι επιστήμονες αποδίδουν την έξαρση των επιθέσεων στις αυξημένες θερμοκρασίες, όπως είπαμε και στην αρχή, που επικρατούν στην περιοχή. Και να θυμίσουμε πως μόνο τον Ιούλιο αναφέρθηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ που προκάλεσαν ακόμα και τον θάνατο σε δεκάδες ανθρώπους. Το κεντρί τους, να σκεφτείς, Χάρη, φτάνει τα 6 χιλιοστά του εκατοστού. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα, βέβαια, εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπεις. Αν είσαι ορθολογιστής, θα υποστηρίξεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή και όλα όσα έχει κάνει ο άνθρωπος. Αυτό το υποστηρίζουμε. Ναι, αν είσαι θρησκευόμενος ή θρησκόληπτος, θα πεις ότι είναι σημεία των καιρών και είναι τα μηνύματα του Θεού ότι πλησιάζει το τέλος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστίνα Σιγανίδου. Ήρθε το τέλος για τη διεθνή ενημέρωση. Ξεκινάει όμως τώρα η αθλητική με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Δέλκο. Γιάννη. Πάλι με διεθνή και με Ολυμπιακό. Έτσι, δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Και επιτέλους κάναμε μια νίκη η ελληνική ομάδα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον αθλητισμό, στις Βρυξέλλες. Γιατί κάθε φορά που πηγαίνει ένα team, όπως και αν είναι, είναι πολιτικό, κοινωνικό, φεύγουμε με ήττες, ούτε κάνουμε ισοπαλίες. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν Ολυμπιακός. Άντερλεχτ Ολυμπιακός 0-3, χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-0 την Άντερλεχτ, μια πολύ μεγάλη νίκη. Μετά την ήττα τον πρώτο αγώνα από την Paris Saint-Germain στο στάδιο Καραϊσκάκη, Paris Saint-Germain, η οποία είναι το μεγάλο το διοφελονίκη, το φοβορή για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, κέρδισε και την Μπενφίκα χθες με 3-0. Κατάφερε να περάσει να κερδίσει στο Βέλγιο με 3-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός, με 3 γκολ του Κώστα Μήτρογλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, μαζί με τον Ρομπέρτο, τον Ισπανό τερματοφύλακα, ο οποίος πραγματοποίησε στο πρώτο ημίχρονο στις πολλές ευκαιρίες που είχε η βελγική ομάδα, η ανανεωμένη βελγική ομάδα, πρωταθλήτρια Βελγίου, πολλές ευκαιρίες. Να πούμε ότι απέκρουσε ένα πέναλτι στο 25 του Μήτροβιτς και τα 3 γκολ μετά το 52, ειδικά το 56, το δεύτερο γκολ του Μήτρογλου, έπεσε η απόδοση και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη νίκη και έφτασε τώρα στους 3, πέτυχε το πρώτο τρίποντο, 3 βαθμούς, ισοβαθμού με την Μπενφίκα και έχει πλέον τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, όπως είπαμε, με την Paris Saint-Germain, χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής η Anderlecht. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις 23 του μήνα. Άντερλεχτ, Παρίσι Σεν-Ζερμέν και Μπενφίκα Ολυμπιακός. Στην Μπενφίκα στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ο Ρομπέρτο. Και να πούμε, χάρη και τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων στους άλλους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο, Σαχτάρ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1. Λεβερκούζεν, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1. Στον δεύτερο όμιλο, Ρεάλ Κοπενχάγη 4-0 και Γιουβέντους Γαλατασαράι 2-2. Στον τρίτο, αναφέρομαι πριν από λίγο. Και στον τέταρτο, Μάντσεστερ Σίτι Μπάγερ 1-3 και Τσέσεκα Μόσχα Σπίλζεν 3-2. Αυτά ήταν για το Champions League. Τώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι, στην Ολλανδία. Βέβαια, στην Ολλανδία. Δεύτερη αγωνιστική εδώ για το Europa League με τον ΠΑΟΚ. Τον Στέφεν Σαμίν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, είναι τιμωρημένος από την UEFA. Θα κάθεται στην κερκίδα. Οι συνεργάτες του, οι βοηθοί του θα δίνουν τις οδηγίες. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Αλκμάρ, η οποία πριν λίγο καιρό έχει αντιμετωπίσει τον Τρόμητο. Τον έχει κερδίσει 3-1 στο Περιστέρι με 4 τελικές προσπάθειες. Στο δεύτερο αγώνα, σε ένα παιχνίδι που διήρκησε 2 ημέρες με την διακοπή που είχαμε λόγω της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το εστιατόριο του γηπέδου. Κέρδισε 2-0 ο Ατρόμητος, είχε τις πολλές ευκαιρίες στα δοκάρια. Τελικά η Αλκμάρ με την αρκετή δόση τύχης πέρασε στην επόμενη φάση και τώρα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Στην πρώτη αγωνιστική η Αλκμάρ είχε κερδίσει στο Ισραήλ με 1-0 την Μακάβη του Χάιφα. Και τώρα βέβαια παίζεται η πρώτη θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να περάσει από την Ολλανδία και να τεθεί επικεφαλής και φυσικά
να είναι το μεγάλο φοβορί για την επόμενη φάση, για πρόκληση στην επόμενη φάση του Europa League. Να πούμε βέβαια ότι με νέο προπονητή Αλκμαρ, μια και αναφέρομαι και τον προπονητή του ΠΑΟ, καθώς μετά την νίκη, και αυτό είναι το αξιοπερίεργο, μετά την νίκη από τη Σχαϊτχόφεν στο πρωτάθλημα το Σάββατο, απομακρύθηκε ο προηγούμενος προπονητής στη θέση του προσωρινός υπηρεσιακός, ο Μάρτιν Χέρ. Και να κλείσουμε μια είδηση από την γυμναστική, γιατί φαντάζομαι ότι του αρέσει και η γυμναστική. Ασχολείσαι με τη γυμναστική, έτσι δεν είναι? Ασχολούμαι, το ξέρεις άλλωστε. Όχι με την ενόργανη όμως. Μικρός. Λοιπόν. Στο δημοτικό ασχολήθηκα και με την ενόργανη. Α, τα παράτησες όμως, έτσι. Yeah. Για να πάρω μπόι, αλλιώς θα με να. Λοιπόν, για την ενόργανη γυμναστική έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Η Βάσο Μιλιούση στην Δοκόση, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί στα τελικά που θα γίνουν την Κυριακή, εκεί όπου θα έχουμε μόνο μία ελληνική παρουσία. Στο δίσκο τον Βασίλη Τσολακίδη, με τις ελπίδες, πολλές πιθανότητες να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Το ευχόμαστε, καλή επιτυχία. Έτσι. Καλή επιτυχία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Δελκό. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική τηλεόραση 3, από το τρίτο κανάλι της ελεύθερης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.